Κύριε Οικονόμου, εμείς στη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχουμε την τύχη και την τιμή να έχουμε πολλούς πρώην πρωθυπουργούς, έχουμε εγκαίρως δηλώσει ως Νέα Δημοκρατία ότι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν το αυτονόητο δικαίωμα να καταθέτουν τις απόψεις τους, είτε αυτές είναι σύμφωνες είτε αυτές δεν είναι σύμφωνες με τις απόψεις της κρατούσης της ηγεσίας. Άρα ο κύριος Σαμαράς καταθέτει τις δικές του απόψεις. Ακόμη και σε αυτή τη συγκυρία παραμονή εκκίνησης των διερευνητικών, κυρία Μπακογιάννη. Όποτε θέλει τις καταθέτει. Δεν νομίζω πως υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στο εσωτερικό, σε μια ομάδα που υποτίθεται ότι έχει ο ίδιος, σε κάποιους βουλευτές που επηρεάζει, δεν ξέρω. Η απάντησή μου είναι όχι, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Θα πω όμως κάτι άλλο, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει παγίωσει αυτές τις απόψεις με ένα μικρό διάλειμμα. Με το διάλειμμα της δικής του πρωθυπουργίας. Διότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας Σαμαρά οι διερευνητικές επαφές προχωρούσαν, άρα είχαν τον ίδιο στόχο που έχουμε εμείς σήμερα. Mm-hmm. Μάλιστα με παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου τότε επεκτάθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο ορθώς το αντικείμενο των διερευνητικών, ή τα συμβούλια, τα ανώτατα συμβούλια συνεργασίας των χωρών προχωρούσανε. Δηλαδή άλλα λέει και άλλα έκανε, δηλαδή μας λέτε. Θέλω να πω ότι όταν άσκησε την εξουσία, την άσκησε με βάση τις πάγιες θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα είναι σεβαστή ενισχύει. Ένας λόγος παραπάνω, έτσι όπως σήμερα, το λέτε όμως. Άρα είναι... τώρα αυτό που κάνει, γιατί το κάνει, για να ενοχλήσει την παρούσα κυβέρνηση και την ηγεσία της? Γιατί αφού άσκησε την εθνική πολιτική Όχι. τότε, τώρα γιατί το, τι Όχι. λόγο έχει να το κάνει? Μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις. Δεν έχω καμία τέτοια σκέψη στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι όπως και πολλοί άλλοι στην Ελλάδα, ανησυχεί, καταθέτει τις δικές του απόψεις. Mm-hmm. Μέσα στο δημόσιο διάλογο ο οποίος συντελείται δεν υπάρχει μία άποψη, υπάρχουν πολλοί. Εδώ είμαστε λοιπόν σε όποια επιχειρήματα ακούγονται, να δώσουμε την απάντηση από την άλλη μεριά. Άρα δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας να θεωρήσει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί το οποιοδήποτε πρόβλημα στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας.